Καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αλλαγή λαδιών και τσιμούχες σε αμορτισέρ closed cartridge, δύο θαλάμων το λεγόμενο. Ουσιαστικά αυτές οι αναρτήσεις βγήκαν στην παραγωγή το 1995, όπου η Suzuki σε συνεργασία με τη Sova έβγαλε την πρώτη μοτοσυκλέτα παραγωγής, η οποία διάθετε πυρούνι δύο θαλάμων, στη σειρά στα RM και στα RMX. Έκτοτε έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές και βελτιώσεις. Η ιδιοσυγκρασία αυτού του πυρουνιού και ο τρόπος λειτουργίας του είναι ότι, όπως θα δούμε μόλις θα το ανοίξουμε, διαχωρίζουμε το λάδι που χρησιμοποιείται στη συμπίεση ως επιτοπλίστων από το υπόλοιπο καλάμι του αέρα, δηλαδή υπάρχει ένας θάλαμος που το λάδι δεν έρχεται σε επαφή με τον αέρα και έχει τα χαρακτηριστικά αυτού του είδους η τεχνολογία, ότι δεν αλλοιώνεται η συμπεριφορά του πυρουνιού κατά τη διάρκεια της χρήσης. Χρησιμοποιούμε, όπως και την προηγούμενη φορά στο πυρούνι της White Power, το Open Cartridge. Εννοείται πράγματα, δεν θα δείτε κάποια ειδικά εργαλεία τα οποία δεν μπορεί να τα διαθέτει ο καθένας. Χρησιμοποιούμε απλά πράγματα, γιατί ο γνώμονας είναι ότι το φτιάχνουμε μόνοι μας στην αποθήκη μας, στον καράζ μας, και χρησιμοποιούμε πράγματα τα οποία είναι εφικτά, είτε να τα προμηθευτούμε είτε να τα φτιάξουμε από μόνοι μας. Αυτός είναι και ο γνώμονας. Το πιο ειδικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε στην επισκευή ενός πυρουνιού δύο θαλάμων είναι ουσιαστικά αυτό εδώ, το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας. Είναι μία βίδα 34 χιλιοστά, που ουσιαστικά τη χρησιμοποιούμε εδώ για να ανοίξουμε το θάλαμο και για να ανοίξουμε το πυρούνι μας. Βγάζουμε τα μπλιτεράκια, τα εξαρτηράκια. Ξεκινάμε βγάζοντας το εξαερωτηράκι, το οποίο είναι πολύ, πολύ καλό εργαλείο, μας βολεύει να κάνουμε εξαέρωση αμέσως. Τοποθετούμε το ειδικό εργαλείο εδώ. Και λασκάρουμε το πυρούνι μας. Όπως βλέπουμε γυρνάνε και τα δύο μαζί. Όταν έχουμε μία μοτοσυκλέτα όπως η συγκεκριμένη, είμαστε πολύ τυχεροί, η οποία είναι η μοτοσυκλέτα του Νικολά Τεπαρουά, φερμένια το παγκόσμιο, και τα χαρακτηριστικά του πυρουνιού είναι πολύ καλά, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να μετρήσουμε, πριν κάνουμε οτιδήποτε, το ύψος, δηλαδή την ποσότητα του λαδιού που διέθεται μέσα η μοτοσυκλέτα. Να μετρήσουμε την ποσότητα του λαδιού. Που ήδη διέθετε η μοτοσυκλέτα μέσα, για να έχουμε μία πρώτη εικόνα. Όπως βλέπουμε, η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα διαθέτει ύψος λαδιού, η ποσότητα λαδιού γύρω στα 320-330 ml. Είναι λογικό πολύ αυτό, άλλωστε και ο κατασκευαστής, η προτερνόμενη ποσότητα είναι από 320 έως 350-370, ανάλογα τη χρήση. Το ύψος του λαδιού έχουμε πει ότι παίζει ρόλο σε όλη τη λειτουργία της ανάρτησης, ειδικά από τη μέση και κάτω. Εντάξει. Έχουμε 320 γραμμάρια στον εξωτερικό θάλαμο. Ξεκινάμε τώρα να λύσουμε το πυρούνι μας. Παίρνουμε το ειδικό καρυδάκι για τη βάση. Ξεβιδώνουμε κρατώντας κόντρα λίγο πάνω. Πιέζουμε από πάνω και όπως βλέπουμε αποκαλύπτεται όλο το cartridge.
Παίρνουμε πάλι το ειδικό εργαλείο, το βάζουμε εδώ. Κανονικά θέλει ειδικό εργαλείο εδώ για να συγκρατήσουμε το cartridge. Αν δεν το διαθέτουμε το ειδικό εργαλείο, σπρώχνουμε τη βέργα λίγο πέρα και η ίδια η βέργα κάνει κόντρα. Βάζουμε το ειδικό εργαλείο. Γιατί είπαμε το φτιάχνουμε μόνοι μας σπίτι μας, δεν είμαστε ειδικοί. Και λασκάρουμε πολύ προσεκτικά. Αφού ξεβιδώσουμε την κόντρα, πιέζουμε και λασκάρουμε. Ουσιαστικά τώρα βλέπουμε το ρυθμιστή που στα πυρούνια δύο θαλάμων είναι ο ρυθμιστής και η βέργα της επαναφοράς. Το βλέπουμε αυτό, το βγάζουμε πολύ προσεκτικά. Μόλις λασκάρουμε την κόντρα, ουσιαστικά μας αποκαλύπτεται όλο το cartridge, το οποίο είναι αυτό εδώ. Μέσα διαθέτει σε αυτό το σημείο τις ροδέλες της επαναφοράς και σε αυτό το σημείο που θα δούμε σε λίγο είναι οι ροδέλες της συμπίεσης. Μέσα σε αυτό το θάλαμο δουλεύει το λάδι που ουσιαστικά κάνει όλη τη δουλειά. Η διαδικασία αλλαγής της τσιμούχας είναι πλέον αφού βγήκε το cartridge από μέσα, είναι όπως σε όλα τα πυρούνια. Δηλαδή παίρνουμε ένα κατσαβιδάκι, βγάζουμε την ξύστρα. Πίσω από την ξύστρα είναι η ασφάλειά μας. Λασκάρουμε. Βγάζουμε την ασφάλεια και τραχτυπώντας αποκαλύπτεται η τσιμούχα μας, τα δαχτυλίδια. Αυτά που έχουμε δει και στο άλλο πυρούνι, τα οποία είναι αυτούσια. Είναι αυτούσια όπως είναι σε όλα τα πυρούνια μας. Τεφλόν, το τεφλονάκι, πάντα εξετάζουμε, έχουμε πει την κατάσταση του τεφλόν. Δαχτυλίδι, κοιτάμε το εσωτερικό πάντα. Αποστατική ροδέλα, τσιμούχα. Ελαττήριο, και αποκαλύπτουμε και το ελαττήριό μας. Θάλαμος, ελαττήριο, που στην συγκεκριμένη φάση είναι και αλλαγμένο. Εντάξει, το βλέπουμε ότι είναι για εντούρο χρήση, γιατί η μοτοσυκλέτα είναι μία μότοκρος μετασκευασμένη για εντούρο. Βλέπουμε τώρα το cartridge, το θάλαμο δηλαδή, που κάνει και όλη τη δουλειά ουσιαστικά. Εντάξει. Βλέπουμε εδώ πέρα το πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό τεφλόν, το οποίο πάντα το εξετάζουμε σε τι κατάσταση είναι, να μην έχει αμοιχές επάνω, γιατί αυτό σφραγίζει μέσα στο θάλαμο που δουλεύει το λάδι. Και ελέγχουμε πάντα σε αυτό το σημείο εδώ μην έχουμε κάποια διαρροή λαδιού. Πολύ βασικό αυτό. Αν για τον ΑΒ λόγο έχουμε ζημιά σε αυτό το σημείο από την τσιμούχα ή χρειαστεί να αλλάξουμε αυτό εδώ το τεφλονάκι, δυστυχώς πρέπει να, για πολλούς δυστυχώς, αλλά πρέπει να επιθεθούμε στους ειδικούς. Αυτό είναι μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει ο καθένας μόνος του. Εντάξει, πρέπει να πάει στους ειδικούς, όλοι τους ξέρουμε, για να αλλάχτεί. Αυτό θέλει ειδικό εργαλείο για να τοποθετηθεί. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί έτσι. Θέλει ένα πολύ ειδικό εργαλείο να τοποθετηθεί. Και αυτό εδώ για να αλλάχτεί η τσιμούχα πρέπει ουσιαστικά να λυθεί όλο το cartridge. Αυτή η δουλειά που κάνουμε τώρα είναι απλά μια αλλαγή λαδιών και τσιμούχες. Κάτι μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Από εκεί και πέρα για οτιδήποτε άλλο πρέπει να απευθυνθούμε στους ειδικούς. Με πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή, αυτό το τονίζω, πολύ μεγάλη προσοχή όταν σφίγγουμε το θάλαμο, χρησιμοποιούμε ειδικά μάγουλα, πλαστικά όπως αυτή την περίπτωση εδώ. Πολύ μεγάλη προσοχή στο σφίξιμο, πολύ μεγάλη προσοχή στο θάλαμο, γιατί μέσα εδώ βρίσκονται και οι ροδέλες της επαναφοράς. Υπάρχει δηλαδή μια ολόκληρη διάταξη εσωτερικών αντικειμένων. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο θάλαμο πως το σφίγγουμε. Κανονικά και εδώ θέλει ειδικό εργαλείο που πιάνει σε συγκεκριμένο σημείο, αλλά επειδή δεν το διαθέτουμε, είπαμε το φτιάχνουμε σπίτι μας μόνοι μας, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο σφίξιμο.
Το σφίγγουμε τόσο ώστε να κοντράρει, γιατί θα βάλουμε τη δύναμη μπροστά, να λασκάρουμε τον εσωτερικό θάλαμο. Εντάξει, δεν το σφίγγουμε τέρμα. Είπαμε, επειδή δεν βάζουμε πολύ δύναμη εδώ, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, επειδή το φτιάχνουμε, είπαμε πάλι σπίτι μας, δεν έχουμε ειδικά εργαλεία, μην γράψει κανένα στο βίντεο γιατί δουλεύει το ένα, γιατί δουλεύει το άλλο. Εγώ έχω τα ειδικά εργαλεία, εσείς δεν τα διαθέτετε. Γκαζόπερσα ή απλή, από υδραυλικό. Κρατάμε κόντρα λίγο, κόντρα, και λασκάρουμε το θάλαμο. Και βλέπουμε πως λασκάρει ο θάλαμός μας. Αφήνουμε την κόντρα τώρα, δεν χρειάζεται. Ουσιαστικά τη χρησιμοποιήσαμε σαν κόντρα για να μην βάλουμε πολύ δύναμη στη μέκαινη και τραυματίσουμε τα εσωτερικά αντικείμενα. Βγάζουμε το θάλαμο, το παίρνουμε στα χέρια μας. Έχει αποκαλυφθεί ήδη το έμβολο μέσα. Πιέζουμε απαλά από κάτω. Πιέζουμε απαλά και όπως βλέπουμε αποκαλύπτεται ο θάλαμο, το στέλεχος με τις ροδέλες της συμπίεσης, το οποίο είναι αυτό εδώ. Όπως είπαμε, επειδή η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά, μετράμε και εδώ το ύψος του λαδιού του εσωτερικού θαλάμου και μετράμε το λάδι του εσωτερικού, όχι, του εσωτερικού θαλάμου. Βλέπουμε πως δουλεύει. Βλέπουμε ότι το ύψος του λαδιού εδώ πέρα, η ποσότητα είναι γύρω στα 180-190 γραμμάρια. Όσο λέει ο κατασκευαστής, παίζουμε συνήθως από 180 έως 200 maximum στον εσωτερικό θάλαμο. Έτσι κι αλλιώς θα δούμε σε λίγο, θα κάνουμε και εξαέρωση που χρειάζεται, οπότε το παραπανίσιο λάδι θα βγει απ' έξω. Εξετάζουμε πάρα πολύ καλά στο στέλεχος εδώ πέρα το ελαττήριο, αν δουλεύει, πόσο δουλεύει, τα O-ring, βλέπουμε τα τεφλόν εδώ τα οποία σφραγίζουν, και εδώ πέρα παρατηρούμε ότι είναι οι ροδέλες της συμπίεσης. Πολλοί χρήστες από μόνοι τους έχει παρατηρηθεί ότι έχουν προσπαθήσει να κάνουν ουσιαστικά να μαλακώσουν τη συμπίεση. Ένα πολύ μεγάλο λάθος που έχει παρατηρηθεί είναι ότι ξεβιδώνοντας αυτό και αποκαλύπτοντας τις ροδέλες της συμπίεσης, πολλοί αφαιρούν ροδέλες νομίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο το πυρούνι θα γίνει πιο μαλακό. Είναι λάθος αυτό μεγάλο και εγκυμονεί κινδύνους και τόσο στη λειτουργία του πυρουνιού όσο και στη συμπεριφορά γενικά της μοτοσυκλέτας. Δεν αφαιρούμε ροδέλες. Πάμε πάλι στους ειδικούς. Υπάρχουν σεταρίσματα για εντούρο, motocross, supercross, τα οποία είναι ειδικά για να κάνουν τη μοτοσυκλέτα να μεταμορφωθεί ένα πυρούνι. Δεν, το ξαναλέω, δεν αφαιρούμε ροδέλες. Δεν βγάζουμε τη βίδα εδώ και βλέπουμε 15 ροδέλες και βάζουμε, ξέρω εγώ, 7 ροδέλες. Ουσιαστικά τι κάνουμε, δεν έχουμε αντίσταση στη ροή του λαδιού και πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο κάναμε ένα πυρούνι μαλακότερο. Είναι μεγάλο λάθος και το ξαναλέω, εγκυμονεί κινδύνους. Ξεκινάμε τώρα το μοντάρισμα. Καθαρίζουμε το στέλεχος. Έχουμε ελέγξει, είπαμε, τις συμμούχες, όλα τα συναφή εδώ. Ένα πολύ βασικό επίσης
είναι ότι το πιο ακριβό λάδι στη μοτοσυκλέτα μας είναι το λάδι, το υδραυλικό λάδι, έτσι λέγεται, για τα πυρούνια. Χρησιμοποιούμε μόνο επώνυμο και αν είναι δυνατόν και το πιο ακριβό. Είναι το λάδι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ στην λειτουργία της μοτοσυκλέτας. Εντάξει, στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούμε μια κορυφαία εταιρεία. Εντάξει, την Όλυνς, δεν κάνουμε διαφήμιση, είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Ξεκινάμε και μετράμε τον θάλαμο τον εσωτερικό. Παίρνουμε τη μεζούρα μας και βάζουμε το αντίστοιχο λάδι που βγάλαμε. Βάζουμε το λάδι, την ποσότητα που βγάλαμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν 180 γραμμάρια. Παίρνουμε το θάλαμο, τοποθετούμε το λάδι μέσα. Σε πλήρη έκταση παίζουμε λίγο πάνω κάτω το βάκτρο για να δούμε τι τρόπο μας δουλεύει. Παίρνουμε το έμβολο, το τοποθετούμε μέσα πολύ προσεκτικά. Βάζουμε λίγο δύναμη. Παίρνουμε το εργαλείο μας. Και αρχίζουμε και σφίγγουμε. Με τον τρόπο που το λασκάραμε, με τον ίδιο τρόπο το σφίγγουμε. Προσεκτικά, είπαμε εδώ πέρα, όχι πολύ σφιχτά. Με το εργαλειάκι μας σφίγγουμε τον εσωτερικό θάλαμο. Πάλι κρατάμε μία κόντρα για να μην χρειαστεί να βάλουμε πολύ δύναμη στη μέγενη. Και ο θάλαμος είναι έτοιμος. Βάλουμε και το εξαερωτηράκι μας. Το μεγάλο μας μυστικό τώρα που θέλει το πυρούνι των δύο θαλάμων είναι η λεγόμενη εξαέρωση. Βλέπουμε τις τρύπες στο πλάι, οι οποίες οι τρύπες είναι η υπερχείληση, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε έτσι, του εσωτερικού θαλάμου. Πιέζουμε πολύ σιγά. Τα ακούσαμε πως έκανε, βγάζει τον αέρα που θέλει αυτό μέσα και αυτό το πράγμα το επαναλαμβάνουμε περίπου 10 φορές. Το αφήνουμε να έρθει σε πλήρη έκταση και προσέχουμε, πολύ βασικό πάλι, να έχουμε επαναφορά στο βάκτρο, να μην κολλάει το βάκτρο κάτω. Αν το βάκτρο κολλήσει κάτω, σημαίνει ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα εσωτερικά με τσιμουχάκια και με τα τζακά που έχουμε διαρροή και πρέπει να πάμε στους ειδικούς για να το φτιάξουμε. Ο θάλαμός μας είναι έτοιμος. Ελέγχουμε πάλι, όπως είπαμε, πολύ μην έχουμε διαρροή από εδώ. Το τσεκάρουμε και βλέπουμε ότι η βάργα μας έχει επαναφορά. Δουλεύουν όλα μέσα δηλαδή. Το ξαναλέω ότι σε περίπτωση που έχουμε κόλλημα εδώ ή μένει το βάκτρο για τον α ή β λόγο κολλημένο, πρέπει να απευθυνθούμε στους ειδικούς, έχουμε πρόβλημα στο πυρούνι μας. Και αυτό το πρόβλημα συνήθως έρχεται από αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι κάποιοι θέλοντας και πιστεύοντας ότι αφαιρώντας ροδέλες το πυρούνι τους γίνεται πιο μαλακό, ουσιαστικά καταστρέφουν το πυρούνι. Το βλέπουμε πως έρχεται, το τσεκάρουμε για τυχόν διαρροή, το ξαναλέω αυτό. Είναι σε πλήρη έκταση, είναι μια χαρά ο θάλαμός μας. Το βλέπουμε πως δουλεύει. Ξανά. Πρέπει να επαναφέρει μόνο του. Όχι με τη βία διαδικιά μας. Ξανά. Και είναι έτοιμος. Παίρνουμε το καλάμι μας
και όπως κάνουμε σε όλα τα, είτε είναι δύο θαλάμων είτε είναι απλό, πάντα ελέγχουμε για τυχόν χτυπήματα το στέλεχος. Σε συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε και εδώ πέρα και ένα ορίν και ένα δαχτυλίδι, το οποίο έχει τοποθετηθεί έξτρα. Είναι μια πολύ καλή λύση, γιατί με αυτόν τον τρόπο ελέγχουμε τη λειτουργία του πυρουνιού μας, κατά πόσο δουλεύει το πυρούνι μας ή όχι. Εντάξει, το βάζουμε και αρχίζουμε την άρμωση. Τοποθετούμε όπως είχαμε δει και την άλλη φορά στο πυρούνι το White Power, ένα προστατευτικό, ελέγχουμε την ξύστρα, αν είναι χτυπημένη την αλλάζουμε. Την ελέγχουμε, όλα καλά, την περνάμε μέσα, βλέπουμε εδώ πέρα αν ουσιαστικά σφραγίζει, ασφάλεια. Τσιμούχα καινούρια. Φρασάκι. Αποστατική ροδέλα, τεφλόν, τα έχουμε δείξει αυτά πως τα τσεκάρουμε, το μεγάλο το τεφλόν το τσεκάρουμε εσωτερικά, το τεφλόν αυτό το τσεκάρουμε εξωτερικά. Παίρνουμε και το στέλεχος. Πάμε την τσιμούχα μέσα, το ειδικό εργαλείο, που όταν έχουμε, βείτε, δεν έχουμε το ειδικό εργαλείο, κόβουμε, το διαβάσαμε κάπου αυτό, κόβουμε την τσιμούχα να το κάνουμε και λίγο, να το βάλουμε εμπειρικά, κόβουμε την τσιμούχα την παλιά στη μέση και την τοποθετούμε εδώ. Χτυπώντας το πυρούνι μπαίνει η τσιμούχα μέσα και η παλιά τσιμούχα βγαίνει. Είναι πολύ εύκολο να βγει με ένα κατσαβιδάκι. Τώρα για λόγους συντομίας, βάζουμε το ειδικό εργαλείο, ασφάλεια, ξύστρα, έτοιμη, το λατιδάκι, σκουπίζουμε, να είναι πάντα όλα καθαρά πάρα πολύ, στο πυρούνι μας πάρα πολύ καθαρά, τα πάντα. Τοποθετούμε το λατήριο και παίρνουμε το θάλαμο και κάνουμε τη διαδικασία όπως το βγάλαμε. Πολύ προσεκτικά μέσα. Παίρνουμε την βέργα της επαναφοράς. Στο καγιάμπα είναι πολύ εύκολο, γιατί η βέργα της επαναφοράς δεν έχει κάτι που να κουμπώνει. Στο σόβα, πολύ προσοχή. Όταν τη βάζουμε μέσα, τσεκάρουμε εδώ ότι όλα δουλεύουν. Στο σόβα όμως, επειδή είναι διαφορετικό το σύστημα στο ρυθμιστή της επαναφοράς, προσέχουμε πάρα πολύ πως το κουμπώνουμε. Είναι αρσενικό θηλυκό και πάει μέσα το ένα μέσα στο άλλο, χωνευτά. Στο καγιάμπα όχι, μπαίνει κανονικά έτσι. Στο σόβα προσοχή, το ξαναλέω. Σφίγγουμε. Θα πάει μέχρι ένα σημείο. Το ελέγχουμε,
Πάει μέχρι ένα σημείο, τερματίζει. Τερματίζει. Αφού τερματίζει, παίρνουμε την κόντρα μας και σφίγγουμε. Όπως ακριβώς το βγάλαμε. Πιέζουμε λίγο. Όχι πολύ δύναμη, αλουμινάκι είναι. Είναι έτοιμο, πιέζουμε μέσα και σφίγγουμε κανονικά. Κρατάμε λίγο κόντρα από πάνω. Στο τελείωμα, μία καλή είναι αρκετή. Έχουμε το δοσομετρητή. Είχαμε πει ότι πριν βρήκαμε στον εξωτερικό θάλαμο 320 γραμμάρια. Κατά αυτόν τον τρόπο μετράμε. Και τοποθετούμε και το λάδι στον εξωτερικό θάλαμο. Πολύ προσοχή, μην πάει έξω. Κλείνουμε το πυρούνι μας. Πολύ απαλά, ένα τάκ απλά. Τέλος. Αυτό ήταν. Εύχομαι να ήταν αντιληπτό και κατανοητό όλο αυτό. Εγώ να σας ευχηθώ καλή σεζόν, καλές βόλτες και ένα μεγάλο ευχαριστώ πάλι στο φίλο μου τον Γιάννη, τον Κολυγιάτη, τον Ίνα TV για αυτή τη φανταστική μοτοσυκλέτα και για τα πράγματα που μαθαίνουμε μέσα από την επαφή μας με τη συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα, τόσο όσο αναφορά τις αναρτήσεις και όσο αναφορά άλλα μυστικά από μια μοτοσυκλέτα που έτρεξε αυτούσια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άμα δεν είναι Τρίτη, μπορεί να είναι Τετάρτη. Να μου βγούμε λίγο. 5 χρόνια το έχεις πεταμένο. Κλείσε το τηλέφωνο, έχουμε βίντεο. Σε έκανα μισά ώρα και θα έχω τελειώσει. Γράψε το κι αυτό. Ποιος είναι μα***, σου λέω, έλα εδώ να πούμε. Τέλος. Να δουλέψουμε κιόλας. Ξέρεις τι ώρα πήγε, μία.